μιλάμε για τρομοκρατία και συγκεκριμένα για την Ισλαμική τρομοκρατία, αναφερόμαστε βεβαίως σε μια συγκεκριμένη μορφή ιδεολογικού και ασύμμετρου πολέμου, ο οποίος έχει τα τελευταία χρόνια, την τελευταία και πλέον δεκαετία, να αποκτήσει έτσι και μια νέα διάσταση. Πολλοί χαρακτηρίζουν αυτόν το είδος της τρομοκρατίας που αναδύεται και που το βλέπουμε, θα έλεγα συγκεκριμένα, στην περίπτωση του Ισλαμικού κράτους, ως υβριδικός πόλεμος ή υβριδικές απειλές. Με λίγα λόγια, ο συνδυασμός συμβατικών μέσων, συμβατικών στρατιωτικών μέσων, όπως τα έχουμε γνωρίσει διαχρονικά, αλλά και νέα μέσα, όπως ο ψυχολογικός πόλεμος, όπως η χρήση του διαδικτύου και ούτω καθεξής. Κατά τα άλλα, το Ισλαμικό κράτος, θα έλεγα ότι σε αντιδιαστολή με την Αλ-Κάιντα προηγουμένως, έχει και τη διάσταση αυτή την πιο ιδεολογική. Δηλαδή, ενώ η Αλ-Κάιντα αυτόν που έκανε ήταν να πηγαίνει άμεσα με τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον αυτών που θεωρούσαν εχθρούς και θεωρεί εχθρούς, το Ισλαμικό κράτος το κάνει μεν και αυτό, από την άλλη όμως προσπαθεί μέσω αυτών των γεγονότων, μέσω αυτών των επιθέσεων, να δημιουργήσει σημεία και γεγονότα μέσα από τα οποία θα εμπνεύσει άλλων κόσμων, ο οποίος έχει μια ιδεολογική συνάφεια με το ίδιο, να τους ριζοσπαστικοποιήσει και εν τέλει να τους φέρει, να τους προσελκύσει στις τάξεις του. Νομίζω ότι τα μέτρα που χρησιμοποιούνται είναι αρκετά, αλλά όπως φαίνεται δεν είναι επαρκή, θα μπορούσαμε να πούμε. Υπάρχουν μέτρα που λαμβάνονται στο επίπεδο της ανταλλαγής πληροφοριών, του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, για παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει βεβαίως η στρατιωτική διάσταση, όπου οι διάφοροι σύμμαχοι που επιχειρούν στα πλαίσια του συνασπισμού των προθήμων στο Συρία και στο Ιράκ προσπαθούν να χτυπήσουν το Ισλαμικό κράτος και ιδιαίτερα τους ηγέτες του. Από την άλλη όμως, νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη για μία πιο έτσι βαθύτερη προσέγγιση σε ό,τι αφορά το επίπεδο της κοινωνίας, της πολιτικής και της οικονομίας, τόσο στην Ευρώπη και στα ευρωπαϊκά κράτη, όσο και στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή πρέπει να ακολουθηθούν πολιτικές οι οποίες θα ενδυναμώνουν την οικονομία, την κοινωνία και τη δημοκρατία, για να μην οδηγούνται άτομα στη ριζοσπαστικοποίηση, αλλά αυτό μπορεί μόνο να ευοδοθεί με μια προσέγγιση που έχει να κάνει με την ιδεολογία αυτών των ανθρώπων, δηλαδή και τη θρησκεία. Πρέπει να γίνει δηλαδή μια συζήτηση μεταρρύθμισης ίσως αυτών των ιδεολογικών τους και των θρησκευτικών τους και των πολιτισμικών τους στοιχείων, τα οποία είναι ακραία και θα πρέπει κάπως να μετασχηματιστούν. Αυτό που επίσης πρέπει να γίνει είναι μια επικοινωνία, να δημιουργηθούν δύο διεπικοινωνίας μεταξύ των κρατών και των κοινωνιών τους, ειδικά των ομάδων αυτών, των μουσουλμανικών, ακόμα και των μειονοτήτων, αν θέλετε, που θεωρούνται ότι ενστερνίζονται πιο ριζοσπαστικές εκφάνσεις του Ισλάμ. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή το πρόβλημα είναι τόσο βαθύ και κοινωνικό, αλλά και ιδεολογικό, νομίζω ότι τα υπέρμετρα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται και ίσως να περιορίζουν και τις ελευθερίες των πολιτών, να μην είναι η πλήρης απάντηση σε αυτό το πρόβλημα της τρομοκρατίας. Δηλαδή, και από ένα σημείο και μετά θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτά τα μέτρα ίσως να εντείνουν το πρόβλημα της τρομοκρατίας, ίσως να τροφοδοτούν την Ισλαμοφοβία, για παράδειγμα, η οποία με τη σειρά της τροφοδοτεί και δημιουργεί νέους ακόλουθους των Ισλαμιστικών ή τζιχαντιστικών αυτών οργανώσεων. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, από τη μία να μην περιορίζονται οι δημοκρατικές ελευθερίες και ενδεχομένως τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών των δυτικών κρατών, για παράδειγμα, και από την άλλη να ακολουθηθούν σοβαρές πολιτικές σε κοινωνικό επίπεδο.
κλιματική αλλαγή και το γιώσιμο των πάγων στην Αρκτική είναι ένα ζήτημα το οποίο κατά επανάληψη απασχόλησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς θέτει σε κίνδυνο πολλά είδη και αυξάνει τη γεωπολιτική σημασία της περιοχής. Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν τα μέτρα Τραμπ για το μεταναστευτικό. Η Φεντερίκα Μογκερίνη αναφέρει ότι η ιστορία της Ευρώπης μας έχει διδάξει ότι πρέπει να γιορτάζουμε όταν ένα τείχος πέφτει και μια γέφυρα χτίζεται. Στο επίκεντρο της συζήτησης του Ευρωκοινοβουλίου αυτή την εβδομάδα θα βρεθούν μεταξύ άλλων η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η ζώνη του Σέγγεν, αλλά και οι υπεράκτης εταιρείες και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τα 25 χρόνια από την υπογραφή της συνθήκης του Μάστριχτ γιορτάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συνθήκη του Μάστριχτ υπογράφτηκε στις 7 Φεβρουαρίου του 1992.